Ο κύριο Γκρίβα είναι μαζί μα. Καλώ ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Πολλά μέτωπα ανοιχτά και στην Βόρεια Μακεδονία και στην Μεγάλη Βρετανία και όλα αυτά με κάποιον τρόπο επηρεάζουν και την χώρα μα, σωστά. Σωστά. Καταρχάς φαίνεται τα γεγο... η απόρριψη ουσιαστικά τη ε, υποψηφιότητα τη γειτονική μα χώρα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δείχνει δηλαδή και πόσο έολε ήταν όλε αυτέ οι οι αιτιάσει, αλλά και οι θεωρίε συνωμοσία ότι έπρεπε Σόνι και καλά να μπει, να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και γι' αυτό εμείς οφείλαμε να προχωρήσουμε σε μια συμφωνία η οποία ήταν πολύ επιζήμια για τα εθνικά μας συμφέροντα. Mm -hmm. Νομίζω ότι πλέον αρκετά πράγματα ε, φαίνονται στις πραγματικές του διαστάσει. Εσεί, κυρία Καθηγητά, μια και εσείς ε, είστε και στην ε, ε, σχολή, έτσι στην ανώτατη σχολή των Ενόπλων Δυνάμεων που διδάσκεται. Ε, και εκτιμώ ότι τα παρακολουθείτε και λίγο πιο στρατιωτικοπολιτικά, να το πω τα πράγματα. Εκτιμάτε ότι εκεί μπορεί να υπάρξει πιθανότητα αλλαγών στην ε, Βαλκανική Χερσόνησο, όπως διαβάζω κάποιες αναλύσεις που λένε ότι η επόμενη δεκαετία μπορεί να έχουμε ξανά μια πανάληψη του 90 και του 96. Κοιτάξτε, τα Βαλκάνια είναι πολύ περισσότερο σταθεροποιημένα από ό,τι ήταν στο παρελθόν, αλλά. Το, το γεγονός... διαβάζω εξ Αμερική. Συγγνώμη ναι, ναι. που σα διακόπτω, αλλά βλέπω αρθρογραφία εξ Αμερική να, προέρχ... να... να έρχεται ξανά στο προσκήνιο. γι' αυτό σας το Αλλά το γεγονό ότι το διεθνέ σύστημα αλλάζει και αλλάζει με δραματικού ρυθμού το βλέπουμε ουσιαστικά στη Συρία και με τη συμπεριφορά τη Τουρκία. Ναι, ναι. ε, Επίση βλέπουμε τι ΗΠΑ κυριολεκτικά να μην έχουν μία συγκροτημένη στρατηγική. Ε, προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι. Οι Ηνωμένε Πολιτείε βρίσκονται σε μια αποδόμηση τη γεωπολιτική του ταυτότητα. Καταραίουν και τα υπολείμματα αυτού του μύθου τη Αμερικανική παντοδυναμίας, Οπότε αυτό σημαίνει ότι μπαίνουμε σε μια εποχή έντονων ζυμώσεων. Τα Βαλκάνια λοιπόν είναι δεδομένα. Είναι ενδιαφέρον. Το βλέπετε λόγω αλλαγή στρατηγική του Τραμπ, που ίσω αλλάζει το στρατιωτικό δόγμα ή μοντέλο των Ηνωμένων Πολιτείων μετά τα όσα γίνανε στην ε, Αραβική Χερσόνησο, στην ε, επιχείρηση Αιγύπτου κλπ. Ή, δηλαδή να φεύγει από μέρη που είναι μακριά, κάπως έτσι δεν το είχε πει τις τελευταίες μέρες. Ναι. ή Ή συντάσει δυνάμει για να δει πού τον ενδιαφέρει να χτυπήσει διπλωματικά. Κοιτάξτε, οι Ηνωμένε Πολιτείε είχαν υπερεπεκταθεί με, την, με αυτό το παρανοϊκό πόλεμο με το, με το Ιράκ και ουσιαστικά είχαν αιμορραγούσαν χωρί ανεφλογού και αιτία. Ε, από την άλλη, τρομακτική άνοδο τη Κίνα του και η αιμονή, η φοβία που έχουν οι Ηνωμένε Πολιτείε με την Κίνα mm -hmm. του σωθεί προ τον ειρηνικό. Το γεγονό επίση ότι έχει αλλάξει παγκόσμια ε, γεωγραφία τη ενέργεια με τι Ηνωμένε Πολιτείε να έχουν γίνει χάρη στου χιστολιθικού υδρογονάθρακε να έχουν γίνει ενεργειακά ανεξάρτητοι. Mm -hmm. Κάτι που δεν ίσχυε τον παλαιό καιρό. Τον παλαιό καιρό εννοούμε πριν από σωστά. μερικά χρόνια που θέλανε να ελέγχουν ολοκληρωτικά και απόλυτα του υδρογονάθρακε τη Μέση Ανατολή. Όλα αυτά αλλάζουν τα δεδομένα. Σκεφτείτε ότι ακούγονται κάποιε θεωρίε που κυμαίνονται μεταξύ των θεωριών τη συνωμοσία αλλά και των πραγματικά τεκμηριωμένων θεωριών ότι οι ΗΠΑ θα θέλανε ένα πολύ ταραγμένο σύστημα στη Μέση Ανατολή με πολέμου, με αναφλέξει και, 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 έτσι ώστε να αυξηθεί η τιμή του πετρελαίου για να μπορέσουν και αυτοί να μπουν στο παιχνίδι πλέον ω μέγαλο παραγωγή χάρη στα δικά του κυστολιθικά πετρέλαια, τα οποία όμω είναι πολύ ακριβά στην εξόριξή του και για να έχει νόημα και κέρδο για να να τα πετάξει στην αγορά, πρέπει να έχουν ανέβει οι τιμέ. Οπότε ακούγονται λίγο περίεργα όλα αυτά, αλλά το γεγονό παραμένει ότι είναι τόσο πολύπλοκη η διεθνή κατάσταση σήμερα που πραγματικά δημιουργεί αμηχανία. Τουλάχιστον από την πλευρά του Βελίκα, ο Αμερικανό Πρόεδρο εξωτερικεύει συχνά τι σκέψει του σε βαθμό που μα προβληματίζει πάρα πολύ, όπω για αυτά που λέτε. Μάλιστα λέει και στου διπλωμάτε του και στου επικεφαλεί, όπω και ο κ. Πομπέο που έρχεται ω Υπουργό Εξωτερικών και γυρίζει σε διάφορες χώρες και λέει ότι ορθά κοφτά προσέχετε την Κίνα, μην κάνετε δουλειά με τους Κινέζους. Mm. Έχουν προβλήματα. Το είπε και εδώ. Το είπε και εδώ, στο έδειγμα ναι, ναι. ο Νάσης, στην Αθήνα. Και νομίζω ότι ε, επειδή έχουμε μάθει τη διπλωματία λίγο διαφορετική, τουλάχιστον τη γλώσσα της, ε, είναι πολύ περίεργο να το λέει κανείς κατάμουτρα ότι mm. είμαι μάση με τους Κινέζους. Mm. Α, εκεί είναι το παιχνίδι τώρα. Η Κίνα είναι η ανερχόμενη δύναμη στον πλανήτη. Ε, η άνοδο τη είναι τρομακτική σε όλα τα επίπεδα. Ξέρετε, εδώ έχουμε στην Ελλάδα μια πολύ λανθασμένη αντίληψη για την Κίνα, ότι είναι ένας, μια χώρα με φτηνά μεροκάματα και φτιάχνουν φτηνά yeah. προϊόντα. Φτηνά πλαστικά παιχνίδια. Ακριβώς, αλλά δεν είναι έτσι πια. Δεν είναι έτσι πια. Mm. Όχι, εδώ και μερικά χρόνια η, η τεχνολογική mm. του άνοδο είναι τρομακτική. Μέχρι τότε έχουν ένα πρόγραμμα για το 2025 να γίνουν η μεγαλύτερη βιομηχανική δύναμη στον πλανήτη και σε ποιότητα. Η στρατιωτική του ισχύει. Η ισχύ έχει αυξηθεί δραματικά και με νέου τύπου πολεμικέ μεθοδολογίε και οπλικά συστήματα. Οι Ηνωμένε Πολιτείε δείχνουν να είναι εξαιρετικά προβληματισμένε. Άρα, το μεγάλο παιχνίδι, να το πούμε έτσι, στι επόμενε δεκαετίε θα παιχτεί στο τρίγωνο Πεκίνο, Μόσχα, Ουάσιγκτον. Πώ θα διαμορφωθούν οι σχέσει ανάμεσα σε αυτέ τι τρει δυνάμει. Φυσικά. Θα βάλω και τι Βρυξέλλε μέσα, γιατί μα ενδιαφέρει πάρα πολύ ω Ευρωπαίοι. <coughs> το λέω πολύ, πολύ χήμα, όχι διπλωματικά να πάμε με τους Αμερικάνους ή να πάμε με τους ε, Κινέζους, διότι ουσιαστικά αυτές είναι οι δύο δυνάμεις οι οποίες επηρεάζουν με την δυναμική τους ε, την Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε εμπορικά, είτε στρατιωτικά, γεωπολιτικά. Έτσι, μας επηρεάζουν αυτές οι δύο δυνάμεις, είναι αυτές που ε, αύριο μεθαύριο θα κληθούμε να διαλέξουμε. Έτσι είναι ή μπορούμε και με τους δυο. Η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση ως, γεωπολιτικό σύστημα, ως γεωπολιτικό σύστημας, σχηματισμός δεν έχει επαρκή υπόσταση, να το πούμε έτσι, ώστε να μπορεί να μπαίνει σε τέτοιε. Λογικέ υψηλή στρατηγική. Εάν το έκανε, τότε εγώ θα έλεγα ότι έπρεπε να λειτουργήσει ω αυτόνομο πόλο ισχύω μέσα στο πολυπολικό διεθνέ σύστημα. Αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει ένα γεωπολιτικό φάντασμα. Δεν νομίζω να έχει κάποια μορφή που μπορεί να. και το βλέπουμε δηλαδή για την, την, αδυναμία για να παρέμβει σε ουσιαστικά, ουσιαστικά, ζητήματα. Πάντω για την Ελλάδα. Δεν μπορεί και από το σχήμα το οποίο την διέπει να, να το οποίο... αποφασίσει και ακόμα είναι. και αν ήθελε κάποιο κομμάτι. Η Τουρκία τα καταφέρνει πάρα πολύ καλά μέχρι στιγμή και φάνηκε και αυτό από τις, τα τελευταία γεγονότα στη Συρία ότι καταφέρνει να ισορροπεί ανάμεσα στου ανταγωνισμού των μεγαλύτερων δυνάμεων και έχει βρει έναν τρόπο ώστε να κινείται προ την κορυφή, ανεξαρτήτω το πώ θα βγουν τα πράγματα στη Συρία, mm. το γεγονό παραμένει ότι διπλωματικά έχει βγει, έχει βγει το ρίξιμο του χαρτιού στον mm. πρόεδρο mm. Ερντογάν. Κατά παράδοξο τρόπο. Κατά παράδοξο τρόπο mm. και γεωπολιτικά mm. είναι απλά πάρα, πάρα πολύ αναβαθμισμένη και αναβαθμισμένη υπό την έννοια ότι έχει δείξει ότι είναι και ένα αυτόνομο παίκτη στο διεθνέ σύστημα που συνομιλεί επίση όρι και, mm. mm. και με την Ουάσιγκτον και με τη Μόσχα mm. και δεν είναι πιόνι Εντάξει, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι μια πολύ μεγάλη δύναμη. Έτσι, στην πύλη ή στον σύνδεσμο, αν θέλετε, Ευρώπης και Ασίας, νομίζω είναι το μεγαλύτερος παίκτη στην περιοχή. Ακριβώς. Εγώ έμεινα σε κάτι που είπατε στην εισαγωγή σας, αν το κατάλαβα καλά. Είπατε ότι στη Βόρεια Μακεδονία γυρίζω, ότι είναι μια επιζήμια συμφωνία που, βγήκε, που οι αδυναμίες της βγήκαν στην φόρα επαφορμή του φρένου στις συνταξιακές διαπραγματεύσει. Κοιτάξτε, εγώ ήμουν σαφέστατα υπέρ τη άποψη ότι η συμφωνία ήταν πάρα πολύ κακή για την Ελλάδα, τόσο όσον αφορά την ιστορική κληρονομιά τη Μακεδονία και, και γενικότερα για το, για το όνομα, αλλά και τι συνδηλώσει του όνομα. Πώ το φρένο αυτό το βέτο, το γαλλικό. Το βγάζει αυτό στην, στην ε, υποτίθεται ότι από τη στιγμή που θα προχωρούσαμε σε αυτή τη συμφωνία, τότε και η, ναι τα Σκόπια ή τέλο πάντων η πλέον αναγνωρισμενη από την Ελλάδα ω Βόρεια Μακεδονία, θα παίρνανε και, και αυτοί, θα εντάσσονταν στη μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια και τότε θα είχαμε μια έτσι πιο ε, αρμονική σχέση, να το πούμε έτσι. Αυτό ήταν το, το αφήγημα mm. της προσπάθειας τη προσπάθεια για την προώθηση τη συμφωνία. Αλλά από ό,τι φαίνεται ότι αυτό δεν ήταν. Εδώ στην Ελλάδα σερβίρονταν στην κοινή γνώμη ότι αυτό ήταν ήδη προαποφασισμένο από τις μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες, πράγμα που φαίνεται ξεκάθαρο ότι δεν, δεν ισχύει. Και τώρα αυτό είναι δεδομένο ότι θα προκαλέσει μεγάλες αναταραχές στο εσωτερικό της γειτονική μας χώρας. Αυτό θα προκαλέσει Φανώς, και, και, έκρηξη και έκρηξη το... των ακραίων εθνικιστών εκεί οι οποίοι θα ζητήσουν revenge, γιατί και εκεί η, η, η κοινωνία είχε, ε, να το πούμε, είχε, κανα, είχε προχωρήσει προς αυτή την κατεύθυνση με αυτή την προοπτική. Οπότε θα οδηγηθούμε ίσως σε μία... Εκ νέου, έκαναν εκ νέου επαναπροσδιορισμό των σχέσεων με πλέον πολύ πιο έντονη εθνικιστική ατζέντα από πλευρά τη κυβέρνηση των Σκοπίων. Φοβάστε δηλαδή αν στι εκλογέ γύρω το δε ότι θα έχουμε αλλαγέ και ω προ τη συμφωνία θα. Ε, να πω ότι θα έλπιζα να έχουμε αλλαγέ προ τη συμφωνία, αλλά εν πάση περιπτώσει ε, είναι, ε, 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 φοβάμαι ότι οι σχέσεις των δύο χωρών μπαίνουν σε μια πολύ πιο ταραγμένη περίοδο από ότι ήταν πριν τη συμφωνία. Okay, no κλείσουμε κύριε Γρήβα και μια τελευταία ερώτηση πριν σας αποχαιρετήσουμε. Θα ξαναγυρίσω στη Συρία να σας κάνω μια ερώτηση πολύ ευθεία και απλοϊκή πως το βλέπετε. Ποιος κερδίζει εκεί τελικά, πέραν της τοποθέτησης που κάνατε πριν για την Τουρκία και τη θέση της. Ποιος κερδίζει στον παγκόσμιο χάρτη. Γιατί τουλάχιστον τρει παίχτε πανηγυρίζουν. Mm. Σίγουρα χάνουν οι Ηνωμένε Πολιτείε. Οι Ηνωμένε Πολιτείε υπέστησαν μια τεράστια αποδόμηση του γοήτρου του. Δεν είναι μόνο ότι πούλησαν πολύ ψυχρά ναι. Έναν σύμμαχό του, είναι ότι δείχνουν να μην είναι ο κυρίαρχο του παιχνιδιού. Αυτό είναι τεράστιο πλήγμα για το γόητρο των ΗΠΑ, άρα αυτή είναι η μεγάλη χαμένη. Ε, Εν μέρει ισχύει αυτό και για τη Ρωσία, γιατί και η Ρωσία δείχνει να μην μπορεί να ελέγξει τον Ερντογάν. Από την άλλη, η Ρωσία έχει κέρδη στο, ε, να το πούμε έτσι, στο τακτικό επίπεδο. Σίγουρα πάρα πολύ. Ε, Κερδισμένο είναι ο Άσαντ, γιατί δείχνει ότι μέσω αυτών των συγκυριών yeah, θα διατηρήσει yeah. την, την κυριαρχία και τη ενότητα τη χώρα του. Και εδώ προκύπτει και κάτι άλλο, ότι τον παλαιό καιρό, όταν πριν από μερικά χρόνια είχε ξεκινήσει ο πόλεμο στη Συρία, στην Ελλάδα οι ελληνικέ πολιτικέ αλλά και θεσμικέ elite θεωρούσαν δεδομένο ότι ήταν θέμα ημερών να πέσει το καθεστώ Άσαντ. Και αυτό δείχνει πόσο κενό. Έχουμε και στη χώρα μα όσον αφορά την υψηλή στρατηγική. Από εκεί και πέρα, επειδή είμαστε στην αρχή του παιχνιδιού, δύσκολα μπορεί να βγάλει ποιο θα είναι ο κερδισμένο και ο χαμένο σε αυτόν χρόνο. Να σα ευχαριστήσουμε Ευχαριστώ. πάρα πολύ Ευχαριστώ. για όλη την κουβέντα που είχαμε. Μα κάνατε και σοφότερου στη σκέψη μα, που Ευχαριστώ. είναι τροφή για να συζητάμε πάρα πολλά και είναι και πολύ σημαντικά όλα.